Έχουμε ένα BMW σειρά 1 του 2016 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού τη Target Track. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το στίγμα στον χάρτη μέσω εφαρμογής. Μπορούμε να το βλέπουμε και μέσω SMS κλασικά, όπως έχω δείξει σε άλλα βίντεο. Λοιπόν, λαμβάνουμε μήνυμα στο κινητό μας για οποιαδήποτε παραβίαση γίνει. Αν χτυπηθεί περιμετρικά από κραδασμό, αν ανοίξει κάποια από τις πόρτες και για το εάν πατηθεί το μπουτόν το Start, δηλαδή αν γυρίσει το κλειδί όπως είναι σε άλλα αυτοκίνητα. Λαμβάνουμε μήνυμα με συγκεκριμένη ειδοποίηση κάθε φορά και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και τον κινητήρα μέσω μηνύματος ή και μέσω της εφαρμογής απομακρυσμένα. Πάμε να το δούμε, κλειδώνουμε το αυτοκίνητο και οπλίζουμε ανεξάρτητα το σύστημά μας. Έχουμε οπλίσει. Λοιπόν, θα ανοίξουμε την πόρτα, θα δημιουργήσουμε έναν κραδασμό και θα πατήσουμε και το μπουτόν το Start. Πάμε. Ανοίγουμε την πόρτα. Ακόμα και με το δικό μας κλειδί να ανοίξουμε, δεν έχουμε φόβο για το τι θα συμβεί σε αυτό το κλειδί. Θα δημιουργήσουμε έναν κραδασμό και πατάμε και το μπουτόν το Start. Ξεκινήσανε τα μηνύματα. Αφοπλίζουμε και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, έχουμε λάβει κατά σειρά. Πρώτο μήνυμα, door alarm, είναι το άνοιγμα της πόρτας. Δεύτερο μήνυμα, sensor alarm, είναι που χτυπήσαμε να δημιουργήσουμε έναν κραδασμό. Και τρίτο μήνυμα, ACC alarm, που είναι το ότι πατήθηκε το μπουτόν το start, stop. Λοιπόν, έχουμε σε κάθε μήνυμα γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα, ημερομηνία έχοντας πρώτα τη χρονιά, 2024, εκτός μήνας 8 του μήνα, 11 και 11 η ώρα. Και το link με την τοποθεσία Google Maps. Το ίδιο αν μπούμε και στην εφαρμογή. Θα δούμε το αυτοκινητάκι κόκκινο ότι κάτι συνέβη και έχουμε και ειδοποιήσεις για το τι έγινε. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα δείξουμε είναι την απομακρυσμένη απενεργοποίηση μέσω μηνύματος. Μισό λεπτό, το έχουμε κομμένο ήδη από πριν. Βλέπετε δεν παίρνει. Λοιπόν, ξεκινάμε το αυτοκίνητο και θα το σβήσουμε τώρα μέσω της εφαρμογής. Έχουμε stop engine, μας ρωτάει αν θέλουμε άμεσα ή να αργήσει να σβήσει κάτω από κάποια ταχύτητα που ορίζουμε. Έγινε και περιμένουμε το αυτοκίνητο να σβήσει. Αυτό ήταν, το αυτοκίνητο έσβησε. Από εδώ και πέρα δεν ξεκινάει, ως ότου εμείς στείλουμε ή SMS ή από την εφαρμογή το επανενεργοποιήσουμε. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε πάλι. Restore gas. Confirm. Έγινε. Και ξεκινάει και πάλι κανονικά, χωρίς check engine και το παραμικρό πρόβλημα. Τώρα πάμε να το σβήσουμε και με SMS μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα, το στέλνουμε. Έχουμε πει αλλάζει ο κωδικός αυτός. Μόλις λάβουμε την επιβεβαίωση, stop engine succeed, το αυτοκίνητο που να είναι θα σβήσει. Έσβησε. Από εδώ και πέρα πάλι δεν ξεκινάει, έως ότου στείλουμε εμείς μήνυμα για επανενεργοποίηση. Το στέλνουμε, έχουμε πει αλλάζει ο κωδικός. Μόλις λάβουμε επιβεβαίωση μπορούμε και πάλι να ξεκινήσουμε. Μας ήρθε η επιβεβαίωση. Πατάμε και ξεκινάμε και πάλι κανονικά, χωρίς check engine και το παραμικρό πρόβλημα. Εννοείται μπορούμε να απενεργοποιούμε τον κινητήρα όποτε θέλουμε, ανεξαρτήτου και αν το οπλίσουμε ή όχι.
να είναι πάντα κομμένο, και έχουμε επίσης και killer switch που τα λέμε κάθε φορά αυτά, για να μην ξεκινήσει καθόλου το αυτοκίνητο. Αυτά.